Τέλος βέβαια, ήρθε η στιγμή να γελάσουμε. Όπου Παναγία. Ήρθε η στιγμή να γελάσουμε. Αλλά κάτσε, περίμενε. Μισθός. Βαρ. Για να δω. Μισθός βαρ διαιτητή. Πόσα δίνουν οι αμοιβές των διαιτητών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Λοιπόν, για να δω. Ναι. Τα μάτια πολλών αμοιβή 2.000 ευρώ π.χ. μοιάζει προκλητική για δουλειά μια μισή ώρα. Για τις αμοιβές των διαιτητών στο σύγχρονο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δημοσίευμα της Μάρκα. Ζητείς απολαβές σε 6 μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ισπανικό, αγγλικό, γερμανικό. Α, δεν λέει για ελληνικό. Οι Ισπανοί παίρνουν 250.000 ευρώ ετησίως. 12,5 κάπα του μήνα. Ο μισθός και τα παιχνίδια που παίζει στο πρωτάθλημα για το οποίο η αμοιβή του πρώτου διαιτητή είναι 4.200 και του βαρ 2% σε κάθε αγώνα. Μαλάκα, γιατί δεν έχουμε γίνει διαιτητές. Ωραία, πώς μπορώ να κάνω apply για να πάω στο βαρ. Περίμενε. Έπω τηλέφωνο. Τώρα θα σου πω εγώ. Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Έλα εδώ. Τώρα θα σου πω εγώ. Λοιπόν. Έχετε καλέσει την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Παρακαλώ, περιμένετε. I've called the Hellenic Football Federation. Please wait. Αυτό το εσωτερικό δεν είναι διαθέσιμο. Πιέστε 1 για να δοκιμάσετε άλλο εσωτερικό, 2 για να αφήσετε μήνυμα ή 9 για να συνομιλήσετε με κάποιον χειριστή. Δεν δουλεύει. Πα. Θα ήθελα πολύ ρε φίλε να τους ρωτήσω. Τους έλεγα είμαι 17 χρονών. Δεν πήγα πουθενά στις Πανελλήνιες. Και θέλω να δουλέψω να γίνω διαιτητής. Θέλω να γίνω βαρίστας. Αυτό θέλω να γίνω. Να γίνω βαρίστας. Έχω γνώση υπολογιστών, έχω γνώση ποδοσφαίρου, δεν έχω πάρει εδώ σε με στοιχήματα και τέτοια, εγώ δεν τα ξέρω όλα αυτά προφανώς. Θέλω να γίνω βαρίστας. Το σύλλογο διαιτητών πάρε. Για εδώ. Σύλλογος διαιτητών Πειραιά. Σιδπεδάπ. Τι είναι. Τι είναι το Σιδπεδάπ. Σύνδεσμος διαιτητών πετοσφαίρησης. Όχι, μάλλον δεν θέλουμε αυτό. Μάλλον δεν θέλουμε αυτό. Αυτό θέλουμε. Όχι, δεν θέλουμε αυτό. Δυτικής, Αττικής και Πειραιά. Αυτό τι είναι, πινκ-πονγκ. Όχι, βόλεϊ είναι αυτό. Όχι, δεν το θέλουμε αυτό. Εν τω μεταξύ, άλλοι έχουν site από το 2004 με το Φίβο και την Αθηνά έχουν. Δες εδώ. Athens 2004 με το σεφ. Τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάτα, το γράφει κάτω. Αυτό όμως δεν μαλάκα είναι για το βόλεϊ. Εγώ τι να κάνω στο βόλεϊ. Εγώ δεν έχω καμία δουλειά. Και εν τω μεταξύ, ξέρεις ποιο είναι το πιο αστείο. Ότι αυτό το site, το οποίο δεν έχει βγει ούτε καν σε size για υπολογιστή, παίζει να κόστησε τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μπορεί να κόστησε και 50K, 100K, πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Check Whisper, ναι, τίας. Αμάν. Εθνικές σχολές διαιτησίας. Αυτό είναι οι σύνδεσμοι και καλά από την Αθήνα, από την Τηλοκαρανία κτλ. Έχουν μπει 57 εδώ τη μία χρονιά, 48 την άλλη. Κανείς δεν μπήκε εδώ. Κάτσε ρε, δηλαδή μπήκανε μόνο φέτος 260 διαιτητές. Μεταξύ 1η-8ου του 23 και 31-7ου του 24 μπήκανε 260 καινούργιοι διαιτητές. Και πού θα σφυράνε όλοι αυτοί. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε, αν και την προγραμματική φαίνεται το πράγμα. Βέγγα, βέγγα, γεια σου αδερφέ μου. Το από κάτω PDF. Πρόγραμμα. Τόπος διεξαγωγής μαθημάτων. Γραφεία EPS Αθηνών Ακαδημίας. Γραφεία EPS Αθηνών. Υπεύθυνο σχολής. Ημερομηνία έναρξης. Ημερομηνία εξετάσεων. 29 Τρίτου του 24.
Άρα κάτσε, εγώ πρέπει να γράψω πανελλήνιες για να γίνω διαιτητής. Ή όχι. Αυτή είναι η ερώτηση. Χρειάζεται πανελλήνιες για να γίνω διαιτητής? Όχι, δεν νομίζω. Θα τους ρωτήσω. Θέλω να γίνω βαρίστες. Δεν θέλω να γίνω διαιτητής. Εγώ στο βαρ θέλω να είμαι. 70, 43, 22. Θέλω να γίνω βαρίστες. Καλησπέρα. Στην Επιτροπή Διαιτησίας δεν πήρα. Σωστά δεν σας κάλεσα? Ποιος είναι? Βασίλης, λέγομαι Αράπογλου. Καλησπέρα. Για το γιο μου σας πήρα τηλέφωνο, ναι, γιατί... Μετά τις 6 όμως. Αν μπορείτε να... Εντάξει, μάλιστα. Θα σας ξανακαλέσω. Γεια σας. Όπου μαλάκα κοιμόταν. Κοιμόταν. Ήθελα να τους πω ότι ο γιος μου δεν πήγε πουθενά πανελλήνιες και θέλω να τον κάνω διαιτητή, ρε πούστη. Λες να πάρουμε και στην Ετωλοακαρνανία να δούμε. Για περίμενε. Ετωλοακαρνανία που είναι? Έχουνε βλάχικη προφορά εκεί. Ωραία, τώρα θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Θέλω να κάνω τον γιο μου βαρίστα. 36, 49, 378. Ωραία, Ελλάδα 2-0. Συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος. Ή κλείσετε. Σε καλούσα 20 δευτερόλεπτα και δεν είσαι διαθέσιμος. Άντε ρε γάμισο. Δεν το σηκώνω. Δημόσιοι πάλι, μαλάκα. Βαριούνται που ζουν. Καλή 20 δευτερόλεπτα και μετά θυμάται ότι ο συνδρομητής δεν είναι διαθέσιμος. Άκου σύμπτωση, Σύμπτωση τώρα. 20 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα καλούσα και δεν ήταν διαθέσιμος. Άκου εδώ. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, προχωράμε. Είδαμε και την Κακομήλαν. Ήρθε η ώρα να γελάσουμε όλοι μαζί λοιπόν σήμερα. Για πάμε. Δεν πληρώνονται αρκετά οι καμένοι. Ο άλλος ρε φίλε κοιμόταν και μου λέει πάρε με μετά τις 6 που θα έχω ξυπνήσει να πούμε. Είναι δυνατόν? Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τα ένα μικρό. Νταρδέρ. Λοιπόν, για δω. Πάλι χάλια είναι. Παλιά. Καλή είναι. Μαφαίο. Αλλά και το μεταξύ το σκέφτομαι. Πήρα τηλέφωνο στον ΕΠΣΥΛΟΝΠΣΥΓΜΑ, δεν ξέρω τι σκατά σημαίνει αυτό. Αθηνών. Σηκώνει τηλέφωνο ο άλλος και λέει ποιος είναι. Δηλαδή για να πήρα στο σύνδεσμο διαιτητών Αθηνών, ρε φίλε, ποιος λες να είπα, θα με ήξερε. Ότι τον σπρώχνει ρε άλλο. Ρε κάποιος μου παίρνει τηλέφωνο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Είχα πάρει τηλέφωνο γιατί ήθελα να φέρω τον γιο μου. Ο γιος μου δεν πήγε πουθενά στις Πανελλήνιες και ήθελα να ξεκινήσει μαθήματα διαιτησίας και τέτοια. Και ήθελα να πάρω κάποιες πληροφορίες. Το Αγρίνιο μένω. Ήρθε ο κύριος. Αράπογλου, Βασίλης. Ναι. Ο γιος την ηλικία έχει. 18, τώρα τελείωσε τις Πανελλήνιες. Ναι, για να έρθει να προκύψει τα μαθήματα πρέπει να κάνουμε σχολή. Ακόμα δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι για σχολή. Οπότε υπολογίζουμε γύρω στο Νοέμβριο να ξεκινήσει τα μαθήματα. Και πόσο θα πάει αυτό, για να ξέρω πώς δουλεύει αυτό. Θα βγάλει τη σχολή που είναι 2-3 μήνες και αν θα τελειώσει η χρονιά, θα ξεκινήσει να παίζει παιδικά. Και σιγά σιγά, αν είναι καλός και το έχει, θα παίξει β' κατηγορία, γ' β' κατηγορία, α' κατηγορία και θα προχωρήσει. Α, πολύ καλά, πολύ καλά. Ωραία, Νοέμβρη. Κατά πάσα πιθανότητα δεν έχω ακόμα το πρόγραμμα, ακόμα δεν έχουμε κανονίσει πρόγραμμα. Έχουμε πρόεδρο επιτροπή. Πρέπει να ακόμα είμαστε, τρέχουμε σεμινάρια γιατί για τα εθνικά προβλήματα να τελειώσουμε. Ναι, να κάνουμε στο Αγρίνιο. Προφανώς. Και να δούμε τον προγραμματισμό μας. Εσείς έχετε στο μυαλό, θα βγει και ανακοίνωση ότι περίπου και στο Νοέμβριο. Ωραία. Με Δεκέμβριο περίπου θα ξεκινήσει η σχολή. Και όταν ξεκινήσει, πόσα μαθήματα θα είναι περίπου? Περίπου 2-3 μήνες. Οκ, okay, πολύ καλά. Και μόνο αυτό. Το θα είναι ναι. Μια μισή ώρα. Οκ, okay, οκ. Okay. Και επειδή του μικρού του άρεσε πολύ το VAR, είναι και το VAR μέσα. Μισό λεπτό, βιάζεστε πάρα πολύ. Είναι άλλη κατηγορία το VAR. Μισό λεπτό, βιάζεστε πάρα πολύ. Μιλάμε για τοπικό. Ο διαιτητής. Ναι, τα πρώτα βήματα θέλω να πω θα μάθει να κάνει και το VAR. Ναι, προφανώς. Ξεκινάει με παιδικό, πάει γάμα τοπικό, πάει β' τοπικό. Πολύ καλά. Και αν είναι καλό. Η επιτροπή, εγώ δηλαδή, αν είμαι εγώ τέλος πάντων, η επιτροπή
το πρωτεύει να πάει μετά για διαιτητή γάμα εθνική, για βοηθό γάμα εθνική, σαν το παιδί που έχει την κλίση. Αυτό βάρη είναι, μιλάμε για Super League, μιλάμε για πολλά χρόνια μετά. Για Super League, μόνο στο Super League υπάρχει βάρη. Α, άρα η εκπαίδευση στη Super League θα γίνει πιο μετά. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Αν με το καλό, ο πιτσιρικάς. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Μάλιστα, πολύ καλά. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Θα μείνουμε σε επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Η Ελλάδα σε μία κλίση, φίλε. Και αν το εγκρίνει η Επιτροπή, εγώ δηλαδή θα πάει να παίξει σε επαγγελματικές κατηγορίες. Γεια σου Γιώργα ρε, καλημέρα. Πόπο, ό,τι πιο Ελλάδα αυτό. Αν το εγκρίνει η Επιτροπή, δηλαδή εγώ. Άρα δηλαδή αυτός θέλει πολύ πράγμα. Πόπο, μαλάκα. Άρα πρέπει να ξεκινήσει. Αυτό εδώ που ήταν στο Αγρίνιο ήταν αυτός. Στο Αγρίνιο ήταν αυτός. Θέλει δηλαδή γάμα τοπικό, βήτα τοπικό, αλφα τοπικό. Μετά το τοπικό, άμα τον προτείνει αυτός, μπορεί να πάει. Θέλει τη μαγική λέξη Ελένη. Ναι. Θέλει τη μαγική λέξη φακελάκι, γιατί μία τριμελής επιτροπή από ένα άτομο. Ακριβώς. Α, είναι πρώτα το παιδικό. Άρα περίμενε, πρέπει να σφυρίξει. Μία σεζόν παιδικό. Μία σεζόν γάμα του. Βασικά όχι μόνο παιδικό. Λογικά θα έχει εφηβικά και τέτοια. Θα έχει άλλες κατηγορίες. Παιδικό, εφηβικό 2. Γάμα τοπικό, βήτα τοπικό, άλφα τοπικό, 5 χρόνια. Μετά είναι το σημείο που χρειάζεται Ελένη. Αυτό πόσο να θέλει τώρα η Ελένη. Κάνα διχίλιαρο θα θέλει αυτός. Γιατί εντάξει, άμα σε πάει τώρα στη γάμα εθνική, θα βγάζεις και λεφτά. Δηλαδή θα έχεις μισθό. Δεν θα είναι το να πηγαίνεις για 20 ευρώ. Έτσι. Κατά πάσα πιθανότητα θα θέλει. Ένα διάρρη, τριάρρη θα το θέλει σίγουρα. Δεν είναι ένα παίζισμα τώρα αυτό. Πόπο μαλάκα, δεν το περίμενε. Άρα εντάξει, technically δεν πρέπει να βγάλεις κάποια σχόλια. Απλά πηγαίνεις, παρακολουθείς τα μαθήματα. Που τώρα τα μαθήματα διαιτητή τι ακριβώς μπορεί να είναι. Του δίνουν δηλαδή μια σφυρίχτρα, ας πούμε έτσι εδώ, καλή ώρα, όπως έχω εγώ, και σου λένε κάτσε στη γωνία, ξέρω εγώ, στο corner. Έτσι εδώ. Και βάζει τους άλλους μαθητές και σου λέει ξεκινήστε να τον βρίζετε. Κάθεσαι εσύ με τη σφυρίχτρα και ακούσα από πίσω. Γαμώ τη μάνα σου, μαλάκα, η μάνα σου γαμιέται, πόσα πήρες, μαλάκα. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Όχι ρε, σιγά μην είναι τους κανόνες του παιχνιδιού ρε μαλάκα. Σίγουρα είναι. Σίγουρα θα σε βάζουν σε ψυχολογία, δηλαδή θα σου λένε εσύ τώρα πηγαίνεις εδώ και από πίσω θα σε βρίζουν όλοι. 100%. Ποιος, γεια σου Ζεβάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα για 22 μήνες σειρά. Γεια σου γυναικάρα, καλησπέρα. Ναι, αυτό θα σε βάζουν. Θα βάζουν 10 άτομα από πίσω να φωνάζουν σφύρα καλά πουτάνα γε και τέτοια πράγματα. 100%. Μετά θα μαθαίνεις πώς θα φύγεις από τη φυσούνα γρήγορα. Πώς θα απαντάς όταν σε παίρνει τηλέφωνο άλλος και σου λέει θα δώσεις πέναλτι στην ομάδα γιατί το παιδί σου πηγαίνει στο Β Δημοτικό Αγρινίου. Είναι κρίμα να το πατήσει νταλίκα. Να ξέρεις πώς να τα επεξέργεις αυτές τις συνθήκες. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, δεν είναι τώρα να παίξει γέλαση. Λοιπόν, συνέχεια τη φάπη που του ρίξαμε στον εύωσμο επειδή σφύριζε ότι ήταν ο Κασπάρ. Μαφέο. Άρα δηλαδή το λαδάκι χρειάζεται. Οκ. Κάνει τη σέντρα, και φαλιά. Εγώ μπορώ να πάω να γίνω διαιτητής. Μπορώ να πάω να γίνω. Δεν μου το παγορεύει και κανείς. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και 20 να είσαι, και 25 να είσαι, και 40 να είσαι, υποθετικά μπορείς να πας και να σφυρίξεις παιχνίδι. Βέβαια τώρα η αλήθεια είναι, θέλεις να πας να σφυρίξεις, ας πούμε τώρα ένα παιχνίδι της ΑΕΚ, ένα του Ολυμπιακού, γιατί μετά θα αρχίσουν να βαράνε τα τηλέφωνα, έτσι. Θα αρχίσουν να βαράνε τα τηλέφωνα, άμα πας στην Α' Εθνική. Στη Β' Εθνική θα αρχίζει εκεί στη φυσούνα, κατά λάθος η ντουλάπα η οποία θα είναι, ξέρω εγώ, στον πάγκο του Πανιωνίου, ας πούμε, κατά λάθος θα σε σμπρώξει λίγο και μπορεί να πέσει στον τοίχο. Δεν ξέρω άμα το θέλεις, άμα το θέλεις. Στα χέρια του Κουρτουά, εγώ στο τοπικό στο μπάσκετ είχα μεγάλη ηλικία, εντάξει, άλλο το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι και πιο μικρό το γήπεδο. Όταν έπαιζε στην Ακαδημία, δεν έβλεπες κάποια παιδιά που κάγανε λεφτά για